εύχομαι όλοι οι επιτυχώντες συνδημότες μας να έχουν μια καλή, ευχάριστη και δημιουργική φοιτητική ζωή, να τη χαρούνε. Συγχαρητήρια στους γονείς, στους οικείους που και εκείνοι δώσαν τον αγώνα τους και σε πολύ δύσκολες συνθήκες λόγω των μέτρων κατά του COVID-19 και φυσικά και στους εκπαιδευτικούς. Σε όσους δεν τα κατάφεραν, δεν τελειώνει εδώ πέρα ο αγώνας τους. Τους παροτρύνω, αν επιθυμούν, να το παλέψουν εκ νέου για να ξαναπροσπαθήσουν και ταυτόχρονα υπάρχουν πάντα και εναλλακτικοί δρόμοι για τις επιλογές τους στη ζωή. Όσον αφορά για την περίοδο που διανύουμε και φαίνεται ότι εμφανίζεται το δεύτερο κύμα του κορονοϊού, ευτυχώς λαμβάνουμε τα μέτρα οι περισσότεροι και στον Δήμο μας και στον νομό μας να περάσει σόφαλτσα, να μην μας ακουμπήσει. Ωστόσο, θα πρέπει η Δημοτική Αρχή να εκπονήσει ένα σχέδιο προστασίας, ενίσχυσης όλων των αδύναμων οικοκυριών και ταυτόχρονα και των επιχειρήσεων σημαντικότερα, γιατί εκεί θα υπάρχει ο μεγάλος κλονισμός. Είναι θετικό το γεγονός το ότι ανά τρεις και λίγο εμφανίζονται δίμηνες, τετράμηνες προσλήψεις κτλ. Αλλά αυτό δεν είναι η λύση του προβλήματος. Και όσον αφορά με την έναρξη των δημοτικών σχολείων, των παιδικών σταθμών, των υπηαγωγείων, των γυμνασίων και των λυκείων, εκεί πρέπει να δοθεί πραγματικά ένας πολύ σημαντικός αγώνας από όλους μας. Στα θέματα της καθημερινότητας και με την ευκαιρία να πω και χρόνια πολλά στον κύριο Σημεφορίδη, είχα ζητήσει προκαιρού και το επαναλαμβάνω. Πού είναι? Ναι, και στους δύο, συγγνώμη. Χρόνια πολλά λοιπόν και στους δύο, και μια που απευθύνομαι και στον κύριο Σημεοφορίδη, το είχα ζητήσει πριν από καιρό και το ζητώ και τώρα, να μας καταθέσει, αν όχι τώρα, το πρόγραμμα με τα μηχανήματα των αγροτικών εργασιών, οδοποιειών, αναδημοτική ενότητα, που προγραμματίζονται να γίνουν την περίοδο τώρα που ξεκινάνε και οι φθινοπορεινές αγροτικές εργασίες, και να μας κατατεθεί αυτό το πρόγραμμα, όπως επίσης και οι εργασίες που γίνονται το καλοκαίρι και ετήσια. Θα ήταν ιδιαίτερο χρήσιμο για να δούμε πού είχαν εντοπιστεί τα σημαντικότερα προβλήματα και τι παρεμβάσεις έγιναν και τι παρεμβάσεις προγραμματίζονται να γίνουν. Όσον αφορά το θέμα της λειτουργίας του θερινού κινηματογράφου με τις περιφερειακές λειτουργίες θερινών κινηματογράφων, θετικό σαν μέτρο, σαφώς, όμως θα ήθελα να ενημερωθώ για τα μέτρα που λήφθησαν στους συγκεκριμένους χώρους, για την αδειοδότηση που δόθηκε, γιατί από το Δημοτικό Συμβούλιο δεν λάβαμε απόφαση για αριθμό παραστάσεων ανά ενότητες, και θέλω να μου πείτε σε ποια νομοθεσία στηριχτήκαμε και μπορέσαμε να το κάνουμε, για να μπορέσει, αν δεν έγινε, να γίνουνε, έτσι ώστε να είναι και απόλυτα νομικά κατοχυρωμένη οποιαδήποτε παράσταση, κινηματογραφική εννοώ, εκτός του αδειοδοτημένου χώρου που είναι ο θερινός κινηματογράφος. Για το θερινό κινηματογράφο να ρωτήσω για την αναβολή, μάλλον για την επαναπροβολή κάποιων ταινιών που αναφέρεται το δελτίο τύπου ότι αναβλήθηκαν λόγω καιρού. Βέβαια, από τις τέσσερις, η αλήθεια είναι ότι οι δύο αναβλήθηκαν γιατί δεν λειτουργούσε η
η ταινία, η ταινία είχε πρόβλημα. Και συγκεκριμένα αναφέρομαι στα παράστατα και στο βιβλιοπωλείο της κυρίας Γκριν. Παρουσιάστηκε, από ό,τι γνωρίζω, πρόβλημα. Στις άλλες δύο ήταν ο καιρός. Αυτό που θέλω να παρατηρήσω, βέβαια, ήταν ότι δεν εμφανίστηκαν στη λειτουργία του θερινού κινηματογράφου, κάτι που συνέβαινε κάθε χρόνο, οι υπηρεσιακοί παράγοντες, οι οποίοι ήταν στην είσοδο, ήταν στα εισιτήρια κτλ. Αυτή τη λειτουργία, τη φετινή, θα ήθελα να μας, μια που τώρα τελειώνει η λειτουργία του σε λίγες ημέρες, να μας την εξηγήσετε πώς ήτανε, πώς πήγανε τα έσοδα φέτος, ποια προβλήματα παρατηρήσατε. Και ένα άλλο θετικό σημείο που είδαμε σε δελτίο τύπου έχει να κάνει με την συνεργασία, με την παραχώρηση, αν θέλετε, του χώρου στην κινηματογραφική λέσχη, που είναι μια ενέργεια προς τη θετική κατεύθυνση. Ωστόσο, ο κύριος αντιδήμαρχος είχε αρνητική άποψη για το θέμα της περσινής παραχώρησης, που δεν θα έπρεπε, γιατί έγινε προς όφελος, σε πάση περιπτώσει, και για μια λειτουργία διαφορετική. Εδώ έχουμε παραχώρηση 5 ημερών, συνεργασία. Πέρυσι ήταν συνεργασία της σεζόν. Και γιατί προφανώς μπορεί να δημιουργήθηκαν και απορίες για την ανεξαρτοποίηση της Δημοτικού Συμβούλου της Μασμανίδου της Μαρίας από την Ενωτική Δύναμη. Η λειτουργία της παράταξής μας είναι και θα είναι συλλογική, δημοκρατική και συνεργατική. Είμαστε αντίθετοι σε ανεξαρτοποιήσεις, όταν όμως υπησέρχεται ένας λόγος ανώτερης βίας, όπως αναφέρει, που είναι οι προσωπικοί λόγοι, οι οικογενειακοί λόγοι ή οι λόγοι τέτοιας φύσεως, οφείλουμε να το κάνουμε σεβαστό. Εάν η κυρία Μασμανίδου είχε προβλήματα με συναδέλφους της παράταξής μας ή και με εμένα ή και με άλλους ανθρώπους της Ενωτικής Δύναμης που δεν είχαμε τέτοια θέματα, καλό είναι να μας το αναφέρει. Κάτι επί των θεμάτων των τεχνικών, να μας ενημερώσει ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών λίγο για τις διαγραμμίσεις που πάλι είδαμε να αρχίσουν να συμβαίνουν μέσα στην πόλη, και εύχομαι αυτή τη φορά να είναι η τελευταία και πετυχημένη. Και την επόμενη φορά που θα γίνει το Δημοτικό Συμβούλιο ή, κύριε Πρόεδρε, το απευθύνω σε εσάς, καλό είναι και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία να ορίσετε μία ειδική συνεδρίαση, και νομίζω θα συμφωνήσουμε σε όλοι σε αυτό, μία ειδική συνεδρίαση και κλεισμένων των θυρών για τα πεπραγμένα του έτους. Σήμερα κλείνει ένα έτος θητείας. Σας ευχαριστώ.